Γεια σας. Θέλω να σας μιλήσω για το οκτάωρο. Όπως θα έχετε ίσως ακούσει, το οκτάωρο είναι ένας απαρχαιωμένος θεσμός του 19ου αιώνα. Προέκυψε από το παράλογο αίτημα των εργαζομένων να σχολάνε μια κάπως ανθρώπινη ώρα. Οι εργοδότες ανέκαθεν θεωρούσαν το αίτημα αυτό μη ρεαλιστικό. Το ίδιο θεωρούν και σήμερα. Αλλά τον 19ο αιώνα το οκτάωρο επιβλήθηκε με τεράστιες συνέπειες για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, δυστυχώς. Σήμερα η κυβέρνησή μας το καταργεί και δια νόμου. Και με πολύ σοβαρό επιχείρημα. Έλα μωρέ, αφού όλοι οι εργοδότες παρανομούν. Κανείς δεν τηρεί το οκτάωρο. Πώς κάνετε έτσι? Πολύ δυνατό επιχείρημα. Έλα μωρέ, αφού όλοι παρκάρουν πάνω στα πεζοδρόμια, γιατί δεν τα επιτρέπουμε δια νόμου? Έλα μωρέ, αφού το καταπάτησε το οικόπεδο, γιατί δεν του το παραχωρούμε? Έτσι νομιμοποιείται η αυθαιρεσία. Στην προκειμένη περίπτωση, η εργοδοτική αυθαιρεσία. Θα μου πεις, και τι ήθελες κυρία μου να κάνει η κυβέρνηση? Να εφαρμόσει τον νόμο? Όχι, εντάξει, μην είμαστε και υπερβολικοί. Άκου, να εφαρμόσει τον νόμο. Γι' αυτό τη χρηματοδότησε ο ΣΕΦ τη Νέα Δημοκρατία για να εφαρμόσει τον νόμο στα εργασιακά. Γι' αυτό τη χαρίσανε και 250 εκατομμύρια δάνεια. Μου αρέσει που είστε ρομαντικοί. Σοβαρά τώρα. Μιλάμε για αυτούς που πήραν την επιθεώρηση εργασίας και την ενέταξαν σε οργανισμό που είναι μέσα και οι εργοδότες. Να την ελέγχουν, κατάλαβες. Μην τους φύγει και κάνει κανέναν έλεγχο παραπάνω και βάλει και πρόστιμο. Αν και αυτό δεν πειράζει πολύ, γιατί τα πρόστιμα τα έχουν μειώσει κατά 90%. Στην πραγματικότητα, το επιχείρημα της κυβέρνησης είναι άλλο. Αν προτιμάτε να είστε άνεργοι, θα δουλεύετε όσες ώρες σας λένε. Απλά τώρα δεν θα είναι παράνομο. Γιατί ξέρετε, παλιά ο εργοδότης έπρεπε να είναι κάπως επιθετικός για να σε πείσει. Φώναζε τον προσωπάρχη, αυτός φώναζε έναν εργαζόμενο και του έλεγε: «Παιδιά, αυτές τις μέρες θα χρειαστεί να κάθεστε λίγο παραπάνω. Πες το και στους άλλους, σε παρακαλώ». Και μετά πρόσεχε μην πάρει κανέναν το αυτί του να λέει ότι κανονικά αυτό είναι υπερορίες και θα έπρεπε να πληρώνετε, για να το πει στο αφεντικό. Όχι για να βλέπετε τι ζώρι τραβάνε οι επιχειρήσεις για να είναι ανταγωνιστικές. Τώρα με τον νόμο όμως, το αφεντικό θα είναι πιο χαλαρό. Θα πηγαίνει ο ίδιος στα γραφεία και στις αποθήκες και θα τσιβάει μαγουλάκια. Λοιπόν, αγόρια και κορίτσια μου, όπως ξέρετε, από σήμερα ξεκινάει το εξάμηνο που θα δουλεύετε 10 ώρες ημερησίως. Εύχομαι σε όλους δύναμη και δημιουργικότητα. Είδατε πόσο πιο εύκολο είναι και πολιτισμένο? Έξυπνο και πολιτισμένο είπαμε, διότι αυτό προβλέπει ο νόμος. Για 6 μήνες να δουλεύουμε 10 ώρες την ημέρα χωρίς έξτρα αμοιβή. Δηλαδή 300 ώρες υπερορία, απλήρωτη. Έχει ατράνταχτο επιχείρημα όμως εδώ η κυβέρνηση. Όλα και όλα. Λέει εντάξει, θα δουλεύετε τους 6 μήνες 10 ώρες, αλλά τους άλλους 6 θα δουλεύετε μειωμένο ωράριο ή θα παίρνετε ρεπό. Οπότε βατσίζετε, ορίστε, θα μαζεύετε και τις ελιές. Και τον Ιούνιο θα πηγαίνετε και καμία βουτιά. Πόση ανθρωπιά! Συγκινητικό δεν είναι? Πατσίζουμε, όντως. Απλώς, για 6 μήνες δεν έχουμε χρόνο και κουράγιο να περάσουμε από τη μάνα μας, να πάμε στο σούπερ μάρκετ, να βοηθήσουμε το παιδί στα μαθήματα του σχολείου. Αλλά τι συζητάμε τώρα? Υπάρχει άνθρωπος που πιστεύει ότι το αφεντικό θα σε αφήσει 6 μήνες με ρεπό και μειωμένα ωράρια, αν σε χρειάζεται παραπάνω? Όχι βέβαια, γιατί ο νόμος του επιτρέπει να σε κρατήσει άλλες 150 ώρες πληρωμένες και μας κάνει 450 ώρες υπερορία συνολικά. Αν τα προσθέσεις, είναι 2 μήνες και μία εβδομάδα παραπάνω δουλειά το χρόνο. Με τον ίδιο μισθό, να το λέμε και αυτό. Δεν ξέρω αν θα αντέξετε να δουλεύετε 14,5 μήνες το χρόνο.
Και να ρωτήσω και κάτι. Γιατί με τον νέο νόμο οι εργοδότες θα σταματήσουν να αυθαιρετούν? Απλώς, εκεί που αυθαιρετούσαν ένα χρόνο, τώρα θα αυθαιρετούν 6 μήνες. Έχουν κάποιο λόγο να μην το κάνουν? Ναι, λέει η κυβέρνηση, γιατί αν ο εργαζόμενος διαφωνεί, αυτό δεν θα ισχύει. Σοβαρά τώρα. Δηλαδή, πώς ακριβώς το φαντάζομαι? Σκεφτείτε όποια επιχείρηση θέλετε. Τράπεζα, σούπερ μάρκετ, ταχυμεταφορές, ό,τι σας έρθει πρώτο. Θα λέει ο εργαζόμενος τον εργοδότη. Αφεντικό, συγγνώμη, αλλά φέτος δεν μπορώ να σε εξυπηρετήσω. Δεν πειράζει, αγόρι μου, πάλι φίλοι είμαστε, θα λέει καλοσυνάτα ο εργοδότης. Έτσι τις φαντάζονται τις σχέσεις εργοδότη-εργαζόμενου. Μέσα στην ισοτιμία και τον αλληλοσεβασμό. Δεν είναι πολύ γλυκό? Λέτε η κυβέρνηση να μεροληπτεί λίγο υπέρ της εργοδοσίας? Λέτε αυτό το νόμο να τον έχουν γράψει οι εργοδότες με τα ίδια τους τα χεράκια? Όχι, ε. Ανησυχούμε χωρίς λόγο. Άλλωστε, ο Χατζηδάκης έχει πάρει τα κανάλια με τσιρά και εξηγεί ότι ο νόμος στηρίζει τον εργαζόμενο και μόνο τον εργαζόμενο. Καλώς το λέει. Αφού τον αφήνουν, το λέει. Σαν πως υπάρχει κανένας εκεί γύρω να τον σταματήσει και να του πάει κόντρα. Ρε παιδιά όμως, εγώ τώρα ρωτάω σαν απλή νοικοκυρά. Αν ο νόμος στηρίζει τον εργαζόμενο και μόνο, δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή οι εργοδότες να είναι στα κάγκελα? Εμένα πολύ χαλαροί μου φαίνονται. Απ' την άλλη βέβαια, τι περιμένετε να τους πει η κυβέρνηση? Παιδιά, έχουμε κρίση, βάλτε κι εσείς λίγο πλάτη. Το φαντάζεστε, ε? Να χτύπαγε το χέρι στο τραπέζι ο Μητσοτάκης. Ε, σας μείωσα 2 μονάδες στη φορολογία. Σας έχω κόψει τις ασφαλιστικές εισφορές. Πάρτε κανέναν άνθρωπο παραπάνω, βρε, που μου θέλετε να τους κρατάτε 10 ώρες την ημέρα. Δεν θέλετε, ε? Καλά λοιπόν, εγώ θα σας μιλήσω τότε στη γλώσσα που καταλαβαίνετε. Χατζηδάκη, πάρε χαρτί και γράφε. Πάμε να δούμε τι άλλο έχουν βάλει οι εργοδότες σας στο νόμο. Πρώτα απ' όλα, διευκολύνονται οι παράνομες και κατακριστικές απολύσεις. Ναι, ξέρω, είναι παράλογο να διευκολύνονται και να παραμένουν παράνομες και κατακριστικές. Αλλά αυτό κάνουν. Απλά, τα λιράκια. Σε καταδίκη για κατακριστική απόλυση, ο εργοδότης θα πρέπει να καταβάλει μισθούς 2 μηνών. Και εντωμεταξύ η δίκη θα γίνει σε 4, 5, 6 χρόνια μετά την απόλυση. Οπότε σου λέει, γιατί να μην το κάνω ρε παιδιά, φτηνά θα μου έρθει. Εσύ και εσύ φεύγετε και ελάτε μετά από 4 χρόνια απλά στο δικαστήριο να σας δώσω από 2 μισθούς. Υπέροχο δεν είναι? Και μου λέτε ύστερα ότι δεν έχουν γράψει οι εργοδότες το νομοσχέδιο. Θέλω τώρα, αφού ξυλώσαμε το 8ωρο, να μην βάλουμε και κάτι, να κατεβάσουμε λίγο και τους μισθούς. Για να το καταφέρεις αυτό, πρέπει να βάλεις χέρι στα σωματεία των εργαζομένων και στα συνδικάτα. Γιατί τα συνδικάτα είναι το μόνο πράγμα που έχουν οι εργαζόμενοι για να μην τους κάνει ο εργοδότης εντελώς ό,τι θέλει. Και κυρίως υπογράφουν συλλογικές συμβάσεις και οι συλλογικές συμβάσεις εμποδίζουν τους εργοδότες να κατεβάζουν τους μισθούς όσο πραγματικά θα ήθελα. Τέλεια, λέει η κυβέρνηση. Ας τις καταργήσουμε λοιπόν. Πώς θα τους κάνουμε? Με 2 τρόπους. Καταρχήν, θα προβλέψουμε να μπορούν να υπογράφουν συλλογικές συμβάσεις μόνον εργοδοτικά της συνδικάτα. Έξυπνο δεν είναι? Θα φτιάξουμε ένα μητρό που θα γράφουμε μόνο εργοδοτικά συνδικάτα και μόνο αυτά θα έχουν δικαίωμα να υπογράψουν συλλογική σύμβαση, τόσο απλά. Και θα φτιάχνει ο κάθε εργοδότης στην επιχείρησή του αλλά δικό του σωματείο και θα διαπραγματεύεται μαζί του. Αλλά και πάλι αυτά είναι ημίμετρα. Το καλό για τους εργοδότες είναι οι ατομικές συμβάσεις εργασίας. Εδώ δεν έχει διαπραγμάτευση, σου γράφει τη σύμβαση σε ένα χαρτί, σου τη δίνει και σου λέει να, εδώ, υπογράφεις. Έτσι, και μέχρι να υπογράψεις, συνεχίζει να προσθέτει κι άλλα. Και έτσι οι μισθοί πέφτουν, γιατί
άλλους μισθούς δίνει ο εργοδότης όταν διαπραγματεύεται με όλους τους εργαζομένους και άλλους με τον καθένα χωριστά. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό οι εργοδότες λατρεύουν βρακουτά τις ατομικές συμβάσεις εργασίας. Δεν θα το πιστέψετε. Με τον νόμο, τον νέο νόμο, επιτρέπονται και αυτές οι ατομικές συμβάσεις. Ναι, ατομικές μεν, αλλά πάντα σε κλίμα αδελφοσύνης ανάμεσα στον εργοδότη και τον εργαζόμενο. Όπως και το δεκάωρο. Οπότε δεν έχετε να φοβάστε τίποτα. Αυτό σας εξηγεί ο Χατζηδάκης. Αλλά είσαστε δύσπιστοι. Ή αλλά δύσπιστοι. Ή αλλάζετε κανάλι και πάτε και βλέπετε μεσημεριανάδικα. Αντί να κάτσετε εκεί, να ακούσετε όλο το Χατζηδάκη να υποτιμά τη δική σας νοημοσύνη και 2 εκατομμυρίων άλλων εργαζόμενων. Εκεί, μέχρι τελικής πτώσεως. Τελευταίο. Απεργία. Τι θυμάστε? Να μην τελειώνουμε και με αυτό, μια που φτιάξαμε τον νόμο. Λοιπόν, το δικαίωμα στην απεργία φυσικά διατηρείται, γιατί δυστυχώς είναι κατοχυρωμένο συνταγματικό δικαίωμα. Δυστυχώς. Εκεί μας ο φυσιολογικισμός, τέλος πάντων. Έχετε δικαίωμα να απεργείτε, αλλά πρέπει η απεργία να είναι επαρκώς δικαιολογημένη. Δηλαδή, θα υπάρχει κάποιος που θα σας δίνει την άδεια, αναλόγως αν του αρέσει όχι ο λόγος για τον οποίο να απεργείτε. Δηλαδή, αν του αρέσει ο λόγος για τον οποίο ασκείτε ένα συνταγματικό σας δικαίωμα. Σωστά. Μην κάνουμε και κατάθεση των συνταγματικών μας δικαιωμάτων. Δεν είναι σωστό. Και καταλαβαίνετε τι θα γίνει, έτσι. Όσο πιο δικαιολογημένη είναι μια απεργία, τόσο λιγότερες πιθανότητες θα έχει να πάρει άδεια. Κάτι καθηγητές, κάτι τράπεζες, κάτι εργαζόμενοι στην ακτοπλοεία, κάτι γιατροί, κάτι εταιρείες κινητής. Γενικά ξεχάστε το. Αλλά έστω και έτσι. Άντε, πες και απεργήσατε. Απαγορεύεται να συγκεντρωθείτε έξω από το χώρο της εργασίας σας. Πράγμα που επίσης είναι συνταγματικό δικαίωμα, αλλά μην το κάνουμε θέμα τώρα, διότι το αφεντικό θα φέρει απεργοσπάστες και αν υπάρξουν αποδοκιμασίες θα πληγωθεί πραγματικά. Άσε που τα πάντα πια ανεβαίνουν σε αυτά τα καταραμένα Facebook και τα Instagram. Γενικά επιτρέπεται να απεργείτε, αλλά απαγορεύεται να πιέζετε το αφεντικό σας. Αυτό είναι πάνω κάτω το νόημα. Μπορείτε μόνο να κάτσετε σπίτι σας και να χάσετε ένα μεροκάμα. Θα πιεστεί πάρα πολύ το αφεντικό με αυτό, αλλά μην φοβάστε, θα το αντέξει. Αυτά είναι λοιπόν. Επιστροφή στο 19ο αιώνα. Αυτό είναι το σύνθημα. Η κυβέρνηση μίλησε. Ας την αναγκάσουμε να ακούσει τώρα τι έχουν να απαντήσουν οι άνθρωποι. Τι έχουμε να απαντήσουμε εμείς. Ξύρα μέσα στο χρόνο και ο μύθος μας ανήκει. Είναι των μάτιων σε κύκλη που αγκαλιάσαν τον κόσμο και εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμα σου. Ματιά, ανάβει η ματιά σου κόμματα ντε σε γεμάρα. Τις μνήμεις φτιάχνεις στο χαρτί και περνάς μέσα τη στάχτη την ελπίδα σαν τα χέρια. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμα σου. Φωτιά πάνω τη ματιά σου κομμαντάντε. Thank you.
το όνειρο σου δοκιμάζεις. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμα σου. Για ποτέ πάντα τη ματιά σου πάντα μπε. Εκείνες τα μέρα η νύχτα σε συλλαμβίζει, πιστικά σου ψηφίζει. Στάσε βρε το μαντανέ. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμα σου. Φωτιά πάνω από τη ματιά σου, ο μαντανέ.